ρυθμένη. Κάνατε τρία παιδιά μαζί του. Τρία. Αλλά δεν τελείωσε καλά, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο έρωτας. 10 ακριβά χρόνια είμαστε παντρεμένοι. Ήταν. Όταν έμαθα πολλά. Όταν περνάς πολλά, μαθαίνεις και πολλά. Με είχε ερωτευτεί τόσο πολύ. Και όταν ο μικρός μου γιος ήταν. Όταν ήμουν έγκυος με το μικρό, έβλεπα διαφορά. Αυτό ήταν και σε γραφείο του. Έγινε διάσημος. Έπαιρνε λεφτά. Οι κοπέλες τον. Ναι, ναι. Κυνηγάγανε. Αλλά στην αρχή μου έδειχνε και τα γράμματα. Τα κορίτσια τον ευχαριστούσε ότι ο Θεός δεν το έκανε τέλειο, το έκανες εσύ τέλειος κλπ. Όταν ήμουν έγκυος, ήξερα ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε, αδιαφορία, ξέρεις, όταν αδιάφορος κάποιος. Μετά, όταν ήρθε το παιδί, πήγαμε, κάθισε, έβαλε την καρέκλα πίσω και διάβαζε ένα περιοδικό. Και λέω, γιατί είσαι εδώ, λέει, το σώμα μου είναι εδώ, αλλά η καρδιά μου δεν είναι. Λέω, πάρε το σώμα σου. Ναι. Και πήγαινε εκεί που είναι η καρδιά σου. Και άφησα με ιστορία. Ναι. Πέθανα από τον πόνο. Το τι κλάμα έκανα. Το τι ντροπή αισθάνθηκα. Αποτυχία. Τα πάντα. Και όταν έχεις και ώρα νεογέννητο, οι χορμόνες σου είναι έτσι και τρελές. Μετά είχα ένα 2,5 χρόνο και ένα 5. Αδυνάτησα πάρα πολύ, είχα γίνει, ξέρεις, από τη στεναχώρια, δηλαδή. Και ένας φίλος μου Ισραηλίτης, είχαμε μεγάλο σπίτι, tennis court, έρχονταν να παίξει τένις και μου λέει, τι χαλιά έχεις, λέω, ο Στίβ μ' άφησε. Και λέει, και λοιπόν, τι έγινε. Κλάμα εγώ, κοίταξε, μου λέει, εγώ είχα μια κούκλα γυναίκα, την παντρεύτηκα, ξαντιά κούκλα, γαλάνα μάτια, και μετά από 3-4 χρόνια την βαρέθηκα. Και μάλιστα γνώρισα σε ένα φίλο μου. Τα φτιάξανε και παντρευτήκανε. Και εγώ την παρακαλούσα να γυρίσει πίσω. Οι άντρες είμαστε τρελοί. Ναι. Εάν είσαι στο σπίτι και κλαις, και αυτά δεν πρόκειται να σου δώσει πεντάρα. Σημασία. Βγες έξω. Α, δεν μπορώ. Πάμε σινεμά. Πάμε στο εστιατόριο. Μετά μου λέει θα κάνεις ένα μεγάλο πάρτι. Ένα μεγάλο πάρτι. Χριστούγεννα. Πολύ χολιγουδιανά όλα αυτά, ε. Μεγάλο πάρτι. Ναι, πολύ, και μαγείρονται και στο Λος Άντζελες αυτά. Και... πολύ χαρή. Έρχεται το πάρτι. Μαγείρευα εγώ και αδερφή μου. Και χτυπάει το τηλέφωνο και για κόσμο. Λέω, ναι. Κάποιος μιλά. Λέω, ποιος είναι. Λέει, Στίβ. Λέω, α, τι θέλεις. Μου λέει, τι κάνεις. Λέω, πάρτι. Μου λέει, τι κάνεις πάρτι. Είναι θλιβερές ημέρες. Λέω, κανείς δεν έχει πεθάνει, οπότε αμπίζει. Και το έχλυσα. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί ο κύριος. Δεν μένατε μαζί τότε. Όχι, είχε φύγει. Είχε φύγει. Όχι, δεν είχατε χωρίσει. Είχε φύγει. Ναι, ναι, ναι. Α, και ξαναγύρισε. Ξαναγύρισε. Παρακαλούσα τον Θεό στα γόνατά μου να τον φέρει πίσω, Και ήταν το καλύτερο που έγινε. Ήρθε πίσω. Δεν μ' άρεσε πια. Αυτόν λέω ερωτεύτηκα. Ναι. Τον παράξενο. Τον ερωτευτήκατε. Εσείς τον θέλατε πίσω γιατί. Τα παιδιά. Από εγωισμό και από το να κρατηθεί οικογένεια. Τα παιδιά. Ναι. Καμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ναι. Δεν ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σε ένα σπίτι που έχει χωρισμένοι όλοι. Ναι. Όταν ήμουν 5-10 μικρή και παίζαμε στο κρεβάτι, η μαμά μου στην κουζίνα, είμαστε στο κρεβάτι που ήταν ο μπαμπάς μου, μικρά είμαστε, αδερφή μου κι εγώ και αδερφός μου και ροπηδάκαμε κι αυτά. Άρα ξαφνικά ο μπαμπάς μου μου λέει, εάν χωρίσει η μαμά σου κι εγώ, με ποιον θα πας, το πόνο που αισθάνθηκα δεν μου έφυγε, ήρθε πίσω όταν... Αλήθεια. Και κλαίγοντας του λέω, θα πάω σε ορφανοτροφείο. Δεν θέλω ούτε σένα, ούτε εκείνη. Και με αγκαλιάζει και με φυλάει και λέει κούκλα μου, σε κοροϊδεύω. Τι κοροϊδεύω είναι αυτό. Μια φάρσα, μια αστεία κουβέντα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήρε τη βαλίτσα όταν φύγετε. Παρότι είσαστε δυναμική γυναίκα. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Δεν ήθελα τα παιδιά μου να περάσουν τον πόνο που αισθάνθηκα σε 5 λεπτά. Ναι.